Και έκραξε ο Ιησούς λέγον, εάν της διψά ερχέστο πρόσμε και πεινέτε. Τα λόγια αυτά, ευσεβές εκκλησίες μα, είναι λόγια θεϊκά, είναι λόγια ανεκτιμήτου αξίας. Είναι μία πρόσκληση που απευθύνει προς ολόκληρον την ανθρωπότητα, είναι μία παγκόσμιος πρόσκληση που απευθύνει ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο γλυκύτατος αφέντης μας, όπως έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Και αν την πρόσκληση αυτή του την παγκόσμιον εδέχεται ο κόσμος, ο πλανήτης αυτός θα είναι το παράδεισος. Εν τούτης, σε ολίγας ψυχάς έχει απήχηση ο λόγος αυτός του Χριστού μας. Ας δούμε πολύ σύντομα τον λόγον αυτόν του Χριστού. Ας δούμε εμπρότης πότε είπε τα λόγια αυτά ο Χριστός. Οι Ιουδαίοι έχουν εορτές. Συνήθις εορτή των Εβραίων είναι το Σάββατο. Τηρούν δε το Σάββατο με φανατισμό μεγάλο. Το Σάββατο στα Ιεροσόλυμα αυτοκίνητο δεν κινείται. Όλοι στις χάβρες του. Εν αντιθέσει προς εμάς τους λεγόμενους χριστιανούς, που η Κυριακή είναι Κυριακή δαιμονιώδης, δαιμονιωδών εκδρομών ανά τους δρόμους. Εκεί στα Ιεροσόλυμα, Σάββατο, που είναι η μέρα λατρείας του, τίποτε, όλοι στις χάβρες του. Και εκτός του Σαββάτου έχουν και άλλες εορτές, μεγάλες εορτές. Μία δε από τις μεγάλες εορτές εθνικού και θρησκευτικού περιεχομένου είναι η εορτή της Συνοπηγίας. Ποια είναι η εορτή αυτής της Συνοπηγίας? Οι Εβραίοι, όπως γνωστόν εκ της Ιεράς Ιστορίας, ήσαν δούλοι. Δούλοι κάτω από το μαστίγιο των βασιλέων της Αιγύπτου, τον Φαραώ, που τους υπεχρέωναν ημέρα και νύχτα να ζυμώνουν τη λάσπη, να φτιάνουν τούβλα και να κατασκευάζουν τα πυραμίδες, οι οποίοι και μέχρι σήμερα σώζονται ως τεκμήρια και αποδείξεις της σκληράς δουλείας. 400 χρόνια σκλάβοι. Και ύστερα από 400 χρόνια ο Θεός απεφάσισε να τους ελευθερώσει. Και τους ελευθέρωσε διά του Μωυσέως, του δούλου του Θεού. Και θα έπρεπε να επιστρέψουν όλοι στην πατρίδα τους, η οποία έρεε μέλι και γάλα. Το διάστημα Αιγύπτου και Ισραήλ, όπως φαίνεται στον χάρτη, είναι μικρό διάστημα. Σε ένα, δύο μήνες, τρεις μήνες το πολύ, πεζοπρούντες έπρεπε να φτάσουν στον Ισραήλ. Έφτασαν, όχι. Αλλά ημάρτησαν στην έρημο, εγώνησαν εναντίον του Θεού, ευλαστήμησαν εναντίον του Θεού, εξύπλησαν τον Μωυσέα και ο Θεός προς τιμωρία τους, τους άφησε να περιπλανώνται 40 ολόκληρα χρόνια στην έρημο, να δαγκώνονται από τα δηλητηριώδη φίδια, να μένουν κάτω από τα τσαντήρια, από σκηνές, όπως μένουν οι Αθήγκανοι, και να υποφέρουν τα μέγιστα. Και ύστερα από 40 χρόνια επέρασαν τον Ιορδάνη ποταμόν υπό την ηγεσία του Ιησού του Ναβί και έφτασαν στην γη του Ισραήλ. Αυτό το γεγονός εορτάζουν μέχρι σήμερα οι Εβραίοι. Το εορτάζουν στην εορτή της Συνοπηγίας, όταν κατά την οποία εορτάζουν υποσκηνάς οι Εβραίοι, οι φανατικοί Εβραίοι υποσκηνάς την εορτή αυτή. Την ημέρα αυτή, τα χρόνια εκείνα τα παλιά, όλος ο λαός εμαζεύεται εις τον ναό του Σολομώντος, ο αρχιερεύς έπαιρνε μια στάμνα, χρυσή στάμνα, την εγέμιζε με νερό, εράντιζε το ερώτηση αστήριων και εράντιζε τον λαόν όπως εμείς τα Θεοκάνια, και ενώ ο λαός έψαλε το Αλληλούια. Σε μια τέτοια εορτή των Εβραίων τη Συνοπηγία ήταν ο Χριστός. Και έλαβε αφορμή από την στάμνα τη χρυσή, από τον ρό που έγινε το γύρω από το θυσιαστήριο, από τα σαλπίσματα και από τα ηλούια του λαού, έλαβε αφορμή ο Χριστός να πει τα λόγια αυτά, ότι εάν κανείς διψά, να έρθει σε μένα να του δώσω το νερό το αθάνατο. Τι σημαίνουν τα λόγια αυτά, αδελφοί μου? Σε κάθε άνθρωπο
είτε αυτός κατοικεί στον βόρειο πόλο, ως ο Εσκιμός, είτε κατοικεί κάτω εις τα σπηγάς του Νίλου ποταμού, ως άγριος, σε κάθε άνθρωπο, ή οδήποτε χρώματος, ή ασδήποτε γλώσση και καταγωγής και μορφώσεως, σε κάθε άνθρωπο ο Θεός εφύτευσε, τι εφύτευσε, υπάρχει στην καρδιά του κάθε ανθρώπου ένας πόθος, παγκόσμιος πόθος. Μικροί και μεγάλοι, πλούσιοι και φτωχοί, αμόρφωτοι και μορφωμένοι, γυναίκες και άνδρες, όλοι τους, παλαιότεροι και νεότεροι, όλων των χρόνων και των εποχών, ένα πόθο έχουν, τι, να ζήσουν ευτυχείς. Ευτυχία ζητούν, να ζήσει ο άνθρωπος ευτυχής. Αλλά τι είναι εκείνο, γεννάτε το ερώτημα, τι είναι εκείνο το οποίο κάνει τον άνθρωπο ευτυχισμένο? Εδώ διαφωνούν οι άνθρωποι. Άλλοι λέγουν το χρήμα, τα λεπτά. Έχεις λεπτά, κάνεις ό,τι θέλεις. Άλλοι λέγουν ότι όχι το χρήμα, αλλά οι δόξες, οι τιμές και τα μεγαλεία τα ανθρώπινα. Άλλοι δε παράταξης λέγει ότι όχι τα μεγαλεία και το χρήμα, αλλά οι δονές και οι διασκεδάσεις. Και άλλοι πάλι παράταξης λέγει ότι η γνώση, η επιστήμη, η τέχνη είναι αυτή που θα κάνει ευτυχή των άνθρωπων. Τι έχουμε να απαντήσουμε συντόμως σε αυτές τις παρατάξεις? Ως προς το χρήμα έχουμε να πούμε ότι είναι γεγονός ότι υπάρχουν περιπτώσεις που το χρήμα δεν μπορεί να προσφέρει τίποτε στον άνθρωπο. Απολύτως τίποτε. Ποιες είναι οι περιπτώσεις αυτές? Όταν ο χάρος ως μαύρος κόραξ πετάει και αρπάζει μέσα από το σπίτι τον πατέρα, τη μητέρα, τα παιδιά, τα προσφυλή πρόσωπα, και κλαίουν και θρυνούν οι άνθρωποι την ώρα εκείνη του, την ώρα εκείνη της συμφοράς, της μεγάλης συμφοράς. Τι μπορεί να προσφέρουν το χρήμα? Τι μπορεί να προσφέρουν? Τίποτε απολύτως. Μόνο μπορείς ο πλούσιος να αγοράσει ένα μεταξωτό μαντήρι να σπογγίζει τα δάκρυά του. Αλλά τα δάκρυα είτε τα σπογγίζεις με μεταξωτό μαντήρι, είτε πέφτουν χάμω στη γη, διότι δεν έχεις μαντήρι, τα δάκρυα είναι τα ίδια. Και όταν πάλι πλησιάζει η τελευταία ώρα του θανάτου του ανθρώπου και οι ιατροί είναι απελπισμένοι και φάρμακα δεν υπάρχουν και ο άνθρωπος πλησιάζει να αποθάνει πλέον την ώρα εκείνη, τι έχει να προσφέρει το χρήμα? Ο Νάσης, όταν απέθανε στο νοσοκομείο των Παρισίων, έλεγε στον γιατρό πρώτον αποθάνει: «Γιατρέ, σου δίνω ολόκληρο την περιουσία μου να με κάνεις καλά». Αλλά απολύτως είναι αδύνατον το χρήμα να κάνει τον άνθρωπο. Και συνεπώς έχουν δίκιο αυτοί που λέγουν ότι με το χρήμα, με τα λεπτά, όλα τα αγοράζεις. Όλα τα αγοράζεις. Ένα δεν αγοράζεις την ευτυχία του ανθρώπου. Αλλά μήπως το χρήμα, μήπως τα αξιώματα, τα μεγάλα αξιώματα, οι τιμέ και οι θρόνοι δίνουν στον άνθρωπο τη χαρά, την αγαλίαση και ευτυχία? Όχι, αδελφοί μου. Ιστορία, εάν ανοίξουμε την ιστορία, εάν μελετήσουμε την ιστορία μεγάλων ανδρών της παγκοσμίου ιστορίας, εάν μελετήσουμε την ιστορία των Κεσάρων, του Ναπολέοντος και του Μεγάλου Αλεξάνδρου, θα δούμε ότι όσο κανείς ανεβαίνει στα μεγάλα αξιώματα, τόσο περισσότερες πικρίες δοκιμάζει στον κόσμο. Κάτω από τους θρόνους, κάτω από τα μεγαλεία, κάτω από τα ζάφνα των οικών και των τριάβων, κρύπτονται φίδια και σκορπί που δηλητηριάζουν τον άνθρωπο. Το χρήμα όχι, τα αξιώματα όχι. Μα μήπως οι δονές και οι διασκεδάσεις, μήπως το φάγουμε, πίωμε και αύριο γαλαποθνίσκομε, είναι εκείνο το οποίο χορηγεί σε εμάς την ευτυχία? Αδελφοί μου, είναι γεγονός ότι οι δονές και οι διασκεδάσεις προσφέρουν στιγμία χαρά στον άνθρωπο. Αλλά είναι γεγονός ότι εκατομμύρια ανθρώπων και ιδίως νέων ανθρώπων που έχουν πέσει με τα μούτρα στα σιδονά και διασκεδάσεις, που όλη νύχτα διενυχτερεύουν στα δισκοτέκ και στα νυχτανά κέντρα, που ροφούνε με όλες τις αισθήσεις το κύπλο των ειδωνών, που ακόμα και ναρκωτικά έχουν ροφούν και ποτίζουν το κορμί τους, εκατομμύρια λέω νέων μαρτυρούν ότι δεν είναι στα σιδονά και διασκεδάσεις η χαρά και η ευτυχία, αλλά είναι εκεί ο θάνατος και η καταστροφή. Αλλά μήπως τυχόν των τελευταίων αγαθών, μήπως η τέχνη και η επιστήμη και οι γνώσεις είναι εκείνη που κάνει τον άνθρωπο να ευτυχεί? Αλλά απαντά ο Σοκράτης, ο φιλόσοφος της πατρίδας μας, ο μεγαλύτερος φιλόσοφος του κόσμου, ότι εν είδα, ότι ο δεν είδα. Συνεπώς, αλλά μήπως θα μου πείτε, μήπως όλα αυτά μαζί, δηλαδή ο πλούτος, η δόξα, οι δονέκυρες και δάσεις και η τέχνη και η επιστήμη, όλα μαζί, ηνωμένα, δύναται να προσφέρουν χαρά και ευτυχία στον άνθρωπο? Πρώτο μεν, σπάνιο πράγμα. Άνθρωπος να έχει όλα τα αγαθά. Είναι σπάνιο να συγκεντρώνει κανείς στο ίδιο, να συγκεντρώνεται στο ίδιο πρόσωπο και πλούτος και δόξα
και ειδονές και διασκεδάσεις κλπ. Μόνο ένα τέτοιο παράδειγμα παρουσιάζει την ιστορία που είχε όλα τα αγαθά, όλα τα επίγεια αγαθά και αυτός ήταν ο Σολομών. Πλούτων και δόξαν και ειδονάς και γνώση και επιστήμη είχε ο Σολομών. Πλούτων, χρήμα, στέρνες από χρυσάφι είχε. Ειδονάς, χαρέμι ολόκληρο, χίλιες γυναίκες, τις ολότερες γυναίκες του κόσμου. Δόξα, δεν υπήρχε άλλο στη δόξα μεγαλύτερος από τον Σολομώντα. Γνώση, επιστήμων και σοφός ήταν. Το τέλος, ποιο το τέλος. Τον ρώτησαν, τι κατάλαβες από τη ζωή αυτή, και χρήμα απείλαψες, και ειδονάς απείλαψες, και γυναίκα σύγχες, και παν το οποίο ρεφραίνει τον άνθρωπο, και γνώση και επιστήμη. Και τι απήντησε ο Σολομών, γράψτε λέει, γράψτε, πάρτε κοντή και γράψτε. Ματαιώτης, ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Ματαιώτης, ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Επικεφθεί τα μνήματα και τα μνήματα θα φωνάξουν μηδέν το χρήμα, μηδέν η δονέ, μηδέν οι διασκεδάσεις, μηδέν τα αξιώματα, μηδέν οι θρόνοι, μηδέν οι γνώσεις και επιστήμη. Αλλά τότε προς τι ο άνθρωπος. Γιατί δεν υπάρχει τρόπος, δεν υπάρχει μέσον, δεν υπάρχει οδός ευτυχίας του ανθρώπου. Υπάρχει. Ποιος είναι ο τρόπος αυτό. Όπως εδώ στη Φλόρινα πιάσαμε ένα δρομάκι. Ένα δρομάκι. Τώρα τελευταίως το ανοίξαμε και ανεβαίνει κανείς επάνω στο σταυρό και από το σταυρό εκεί βλέπει ένα θαυμάσιο πανόραμα. Έτσι αγαπητοί μου υπάρχει στον κόσμο αυτό. Ένας δρομίσκος που να φτάσουμε στο ύψος αυτό και να απολαύσουμε τη χαρά και την αγαλία, συναδελφοί. Και ο δρόμος αυτός είναι ένας και μόνον. Δεν είναι το χρήμα, δεν είναι η δονέ, δεν είναι διασκεδάσεις, δεν είναι τα πλούτη, δεν είναι ωραιότης, δεν είναι τα κάλλη, δεν είναι τα ανθρώπινα αυτά πράγματα. Ο άνθρωπος ως προς αυτά ομοιάζει με ποιο, με ένα αρχαίο μύθο, ομοιάζει με τον Τάνταλο. Τι είναι ο Τάνταλος, ένας αρχαίος λέει της εποχής, της μυθικής εποχής, που ημάτησε όπως ημάτησε ο πρώτος άνθρωπος και οι θεοί του Ολύμπου λέει τον κατεδίκασαν, πού τον κατεδίκασαν. Τον ρίψανε σε μια λίμνη μεγάλη σαν την πρέσπα και ενώ διψούσε να πει νερό και ήταν μπροστά του τα νερά, όταν άπλωνε το χέρι του η φούχτα του να πιάσει νερό, το νερό έφευγε και ήταν πάντα διψασμένος. Ο Τάνταλος είναι εικόν του ανθρώπου, πάντως ανθρώπου. Μέσα στα στήθη μας υπάρχει ταντάλιος δίψα. Διψούμε χαρά, διψούμε ειδονάς, διψούμε δόξας, διψούμε μεγαλεία, διψούμε γνώση και επιστήμη. Διψούμε αγιότητα και τελειότητα, αλλά αυτά δεν υπάρχουν. Υπάρχει όμως ένας δρομίσκος, ο οποίος μας οδηγεί στην κορυφή. Και ο δρόμος αυτός που μας οδηγεί στον Γολγοθά, τον Γολγοθά είναι η πίστη μας προς τον Γολγοθά. Επάνω στο σταυρό του Κυρίου, από τον βράχο του Γολγοθά, βγήκε ποτάμι ολόκληρο, ποταμός ολόκληρο. Δεν είναι ψέμα, είναι μια πραγματικότητα. Από εκεί, ποιο είναι νερό που ποτίζει τον άνθρωπο. Νερό που δροσίζει την ψυχή του ανθρώπου. Είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος που εορτάζουμε σήμερα, αγαπητοί μου. Δεν είναι ψέμα. Άλλο το ζήτημα. Τώρα φτάσαμε σε μια εποχή. Μίλα στον άλλο για λεπτά. Μίλα για γυναίκες. Μίλα για ειδωρές. Μίλα για έρωτας. Μίλα για ποδόσφαιρο. Μίλα για πολιτική. Μίλα για χαρτοπέδιο. Μίλα. Σε ακούει ο άλλος. Πνεύμα Άγιον, Κινέζικα είναι. Ο Πνεύμα Άγιον, ο Πνεύμα Άγιον. Ερθέ. Στην καρδία μας. Ας έρθει στην καρδία μας. Τι χρειάζεται να πιστέψουμε. Τι να πιστέψουμε, ότι υπάρχει Πνεύμα Άγιον. Ότι υπάρχει χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτή η χάρη του Αγίου Πνεύματος φωτίζει το πνεύμα του ανθρώπου. Θερμαίνει την καρδιά. Ηλεκτρίζει την ανθέληση του ανθρώπου και τα μεγάλα και τα υψηλά. Είτε αγαπητοί μου την Άγια αυτή η μέρα που εορτάζομαι την επέλαψη την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Είτε όλοι μας μικροί και μεγάλοι όταν λέγουμε τις ευχές να γονατίσουμε και όχι με ψυχρά καρδιά. Αλλά με θερμή καρδιά, με ζωγόνων καρδία, με πιστεύουσαν καρδία, να ζητήσουμε να έρθει σε όλους μας η χάρις του Παναγίου Πνεύματος. Και όταν έρθει σε εμάς, τον καθένα μας, η χάρις του Παναγίου Πνεύματος, τότε θα αισθανθούμε πόσο αλήθεια είναι τα λόγια του Χριστού που είπε: όποιος διψά, ας έρθει σε μένα. Και εγώ θα του δώσω το νερό το αθάνατο. Ο Θεός μου, προς σε ορθρίζω. Εδίψησε η ψυχή μου, πως απλώς η σάρξ μου εν γη ρήμο και αβάτο και ανίδρο. Ο Ιερός Αυγουστίνος, ευσεβές εκκλησίας μου.
έζησε και έδρασε κατά τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν. Υπήρξε επίσκοπος μιας μικράς και ασίμου πόλεως της Αφρικής, επίσκοπος της Ιππόνος, της οποίας σήμερα μόνον τα ερείπια διέσωσε ο πανταμάτωρο χρόνος. Ευρίσκεται λοιπόν κοντά σε μια τοποθεσία την οποία εδόξασαν τα ελληνικά όπλα κατά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο εις το Αλεμάιν, πολεμώντας με την φοβερά στρατιά του Ρόμελ. Εκεί λοιπόν στα χώματα της Αφρικής έζησε και έδρασε το ουράνιον αυτό φυτών. Ως διάνοια υπήρξε ο Κιάνιος. Υπήρξε, όπως λέγουν, ένα από τα 10 παγκόσμια πνεύματα τα ισχυρότερα. Αλλά ο άνθρωπος δεν είναι μόνο διάνοια, είναι κατεξοχήν καρδία. Και όσο αξίζει ένα γραμμάριο αρετής, δεν αξίζουν τόνοι ανθρωπίνης γνώσεως και σοφίας. Ο Αιρός Αυγουστίνος υπήρξε κατεξοχήν καρδία. Ως καρδία ήτο ο φλογεράσι της ογκρασίας, όπως ήτο ο πεπειραχτωμένον το έδαφος της Αφρικής. Πριν μετανοήσει υπήρξε εραστής της γης, υπήρξε εραστής των γήινων πραγμάτων, αλλά όταν επίστευσε ειλικρινώς, τότε έγινε εραστής των ουρανίων πραγμάτων. Σε αυτόν αρμόζει το ψαλμικόν, ότι ο Θεέ σε δίψησα, όπως διψά ο διπόρος όταν διαβαίνει τη Σαχάρα, έτσι και εγώ σε δίψησα ο Θεέ. Στην καρδία του Αυγουστίνου υπήρξαν πόθη ουράνιοι, επιθυμία ιερέ και άγιε. Διακρίνω στην καρδία, αν διαβάσουμε τα συγγραμματά του, θα διακρίνουμε στην καρδία του ιερού Αυγουστίνου 4 ιερές επιθυμίες. Η μία επιθυμία ιερά ήταν η επιθυμία της γνώσεως, η δίψα της γνώσεως. Ολίγοι στον κόσμο ηγάπησαν τα γράμματα όπως ηγάπησε ο ιερός Αυγουστίνος. Μέχρι σήμερα στην Ιταλία, στο Μιλάνο, λένε όταν δουν έναν άνθρωπο να αγαπάει τα γράμματα, ότι αυτός αγαπάει τα γράμματα σαν τον Αυγουστίνο. Ηγάπησε τα γράμματα εκ παιδικής ηλικίας. Όπως ο σπόγκος ρουφάει το είδωρ, έτσι ερώπησε το ίδρο της ανθρωπίνης γνώσεως. Σπούδασε φιλοσοφία, ρητορική, διαλεκτική, εμελέτησε τα συγγράμματα των αρχαίων φιλοσόφων, ιδιαίτερος δε του Πλάτωνος και Αριστοτέλους, και των Ρωμαίων φιλοσόφων και διδασκάλων, και ίνιξε κατόπιν περίφημων σχολήν, ακαδημίαν, φροντιστήριων ανώτερων, εις το οποίο αντιαδράς αμοιβής υπροσύρχοντο όλοι οι πλούσιοι νέοι, οι νέοι της Ιταλικής Χερσονήσου. Περίδοξος έγινε ο λαμπρότερος δικηγόρος του Μιλάνου. Αλλά μετά όταν μετανόησε, αντελήφθηκε ότι η γνώση των ανθρωπίνων πραγμάτων είναι ματέα, ότι είναι πρόξενος μικράς ωφελίας εις των άνθρωπων, ότι είναι μικρά και ασήμαντος, ότι ανθρωπώνει γνώσεις, και έστω αν τις είναι Πλάτων και Αριστοτέλης και Αϊνστάιν, οι ανθρώπινοι γνώσεις είναι μία σταγόν εν συγκρίση με τον ωκεανό. Ορότατον δε είναι το ανέκδοτο το οποίο διηγούνται περί του ιερού Αυγουστίνου, ότι κάποτε προσπαθώντας να λύσει ένα δύσκολο μεταφυσικό πρόβλημα, βγήκε έξω από το δωμάτιό του και περιεπάτη αλόφρον πρά των αγιαλών της θαλάσσης, πιέζον τον εγκέφαλό του να λύσει το πρόβλημα δυσκολότερο από το πρόβλημα του Αρχιμίδου. Ενώ περιπάτη στον Κακρογιαλιά, είδε ένα χαριτωμένο αγοράκι. Το αγοράκι αυτό είχε σκάψει στην αμμουδιά ένα λάκκο, ένα μικρό, μια λακκούβα. Εκράτη ένα κουβά και έλεγε ότι όταν τον ρώτησε ο Αυγουστίνος τι κάνεις, βλέπεις, περίμενε λέει. Θα διάσω με τον κουβά μου, θα διάσω τον ωκεανόν ολόκληρο μέσα στη λακκούβα. Παιδί μου, αυτό είναι αδύνατο, απήντησε ο Αυγουστίνος. Λέει, ήταν άγγελος.
Εάν είναι αδύνατο με ένα κουβά να γεμίσεις μια λακκούβα της ακρογιαλιάς, απείρως δυσκολότερο είναι στη μικρά διάνοια του ανθρώπου να χωρέσει ο ωκεανός της θεότητος. Μέσα σε ένα ποτήρι δεν χωρεί η θάλασσα ο τραντικός ωκεανός, και μέσα στη μικρά διάνοια μας δεν χωρεί, δεν είναι δυνατόν, δεν είναι ακατάληπτον, είναι αδύνατο να χωρέσει το μυστήριο της Αγίας Τριάδος του Θεού. Μετά έφτιαξε πλέον όλα τα βιβλία. Αυτός ο φιλόσοφος και ο ρήτορ και διδάσκαλος της ρητορικής έκλεισε όλα τα βιβλία και ίνιξε δια πρώτη φορά το ωραιότερο βιβλίο του κόσμου, τον βασιλέα των βιβλίων. Το δεωρότερο βιβλίο του κόσμου είναι η Αγία Γραφή, το Ευαγγέλιο. Όταν το άνοιξε, έπεσαν τα μάτια του σε ένα περίφημο χωρίο της προς Ρωμαίους επιστολής, όπου λέγει ότι νύξ προέκοψε, η μέρα ίνγηκε, αποθώμεθα ούν τα έργα του σκότους και δυσώμεθα τα όπλα του φώτος. Η αυτή αστραπή, το χωρίο αυτό υπήρξε κεραυνός και αστραπή στη διάνοια του Ιερού Αυγουστίνου. Από τότε ο άξον της ζωής του μεταστράφει και έγινε πλέον ο Ιερός Αυγουστίνος, ο Άγιος Αυγουστίνος. Εγκατέλειψε το αμαρτωλόν παρελθόν του. Και έκτοτε ουδής άλλος εμελέτησε τας Αγίας Γραφάς όσον εμελέτησε ο Ιερός Αυγουστίνος. Δίψα γνώσεως, δίψα Αγία Γραφής διέκρινε την ψυχή του Ιερού Αυγουστίνου. Αλλά και μια άλλη δίψα, δίψα αγιότητος. Ήθελε να γίνει Άγιος. Τι είναι το Άγιο? Το να γίνει κανείς Άγιος σημαίνει το να απαλλάξει τον εαυτόν του από τα λατώματα και τα σκακίας και να αγαπήσει τα σαρετάς, να ημιθεί τον Χριστόν και να ομοιωθεί με τον Θεό, να γίνει μικρό Θεός, η Θεώσης, που έλεγε ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης, ο άνθρωπος, ο ταπεινός, η σκόλυξη της γης, να φτάσει μέχρι των ουρανών και να ομοιωθεί με αγγέλους και αρχαγγέλους. Ήθελε να γίνει Άγιος. Το Άγιον είναι το ανώτερο απ' όλα. Το ανώτερο απ' όλα. Το είπαν και οι αρχαίοι όταν έλεγαν «Πας ο επιγής και υπογήν χρυσός, αρετή σου καντάξιος». Τι να κάνεις τα γράμματα, τι να κάνεις επιστήμες, τι να κάνεις όταν είσαι δούλος μιας γυναικός, ενός γυναίου, το οποίο σε σύρει από το ρόθωνά σου. Τι να κάνει στα πλούτη της γης όταν είσαι άρμεων των παθών τα οποία τυρανούν πανάψως την ψυχή σου? Τι να κάνει στα πλούτη της γης και τα δόξα και τα στιμάς όταν μέσα η συνείδηση βροντά και αστράφει, όταν μέσα η συνείδηση φωνάζει σε ένοχος, όταν η συνείδηση σαν σκορπιός κεντά το ανθρώπινο κάθε το ανθρώπινη συνείδηση? Τι να τα κάνει αυτά όλα? Το Άγιο, η μεγαλύτερη επιδίωξη της ανθρωπότητος, το Άγιο. Άγιοι γίνεστε, όχι σοφοί. Εάν δεν ταφεί ο κόσμος, θα ταφεί σήμερα κάτω από τα ερήπια, φοβερά ερήπια, διότι δεν ηγάπησε το Άγιον. Το Άγιον, ο Άγιος δεν μείνει δεν πατάει. Ενώ ο σοφός χωρίς Θεόν γίνεται να διαπράξει τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Το Άγιον λοιπόν, Άγιοι γίνεστε. Αυτό το Άγιον επεδίωξε ο Ιερός Αυγουστίνος. Είναι εύκολο? Δεν είναι το εύκολο. Είναι το δύσκολο. Πόσο δύσκολο? Είτε δύσκολο διότι είχε να παλέψει με κληρονομικότητα. Ω γονείς που με ακούετε, προσέξτε το σημείο τούτο. Δεν κληρονομούμε μόνο από τους γονείς μας ομοιότητες σωματικές. Τούτο είναι το λιγότερο. Κληρονομούμε από τους γονείς μας ελαττώματα φοβερά και απέσια. Και πολεμούμε με κληρονομικά ελαττώματα. Θα η δυνάμει την ώρα ταύτη αν είχα καιρό να αναλύσω τα λατώματα των Ποντίων, των Μακεδόνων, των Θεσσαλών, κληρονομικά λατώματα, τρομερά λατώματα. Παλεύουμε με μια κληρονομικότητα απεσία. Και ο Ιερός Αυγουστίνος επάλευε με κληρονομικότητα. Γι' αυτό οι γονείς πρέπει να προσέξουν. Εκακίετον μεταδίδονται κατά νόμων μυστηριώδη, τον οποίον και η επιστήμη αναγνωρίζει από τέκνων εις τέκνων και εις έγκονων και τρισέγκονων ακόμα. Γι' αυτό βλέπετε ακόλαστοι μεταδίνουν το μικρόβιο της ακολασίας μέχρι Τετάρτης και Πέμπτης γενεάς. Ενώ εγκρατείς καθιστούν τα τέκνα των εγκρατή και όσια. Επάλευε λοιπόν με κληρονομικότητα απεσία. Ο πατέρας του ήταν ο δολολάτρης. Ο πατέρας του ήταν ο ξύθυμος. Ο ξύθυμος, ο οργύλος,
και του προπαντέρου κυρίως ήταν ακόλαστος. Ήταν φλογερός εραστής της Σάρκος. Και από τον πατέρα του εκκληρονόμησε τα ιδιώματα αυτά, ενώ από την Αγία του μητέρα τη Μόνικα εκκληρονόμησε θείας ιδιότητας και αρετάς. Επάλευε λοιπόν μια σκυρά κληρονομικότητα. Πώς σας το πω, επάλευε μέσα στην ανθρώπινη ψυχή. Υπάρχει, δεν υπάρχει ένας κόσμος, υπάρχουν δύο κόσμοι, τους οποίους ούτε ο Σέξπιρ με τα περίφημα δραματά του δεν μπόρεσε να περιγράψει. Μέσα στην καρδία μας, εάν έχουμε το γνώτης αυτόν, θα διακρίνουμε δύο τάσεις. Μία τάση, μία ροπή, η οποία μας τραβάει προς τα άνω, μέχρι των ουρανών, μέχρι τα κράσπεδα της θεότητος, για να πούμε τα Ιλούια. Από το άλλο μέρος, έχουμε μία άλλη τάση, η οποία μας τραβάει προς την άφηση της καταστροφής. Ο Θεέ μου, οποία πάλι. Ουδέν πεδίο μάχης συγκρίνεται με το πεδίο το οποίο υπάρχει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Παλεύει ο άνθρωπος. Και όσο δύσκολο ήταν να νικήσει η επιστήμη την έλξη της γης, μέχρι προτινώς η έλξη της γης ήταν αφάνταστος. Ο άνθρωπος κατόρθωσε να νικήσει την έλξη της γης και να είτε τώρα επάνω στους γαλαξίες. Όσο λοιπόν δύσκολο είναι κανείς να νικήσει την έλξη της γης, απείρωσαν όταν είναι να νικήσει κανείς την έλξη της αμαρτίας, η οποία τον τραβάει. Και όπως περιγράφουν άπαντες, εκείνο το οποίο βλέπεις ως ορθόν δεν το πράττεις, αλλά πράττεις εκείνο το οποίο δεν είναι ορθόν, αλλά σε εκεί το πάθος του. Πάλι ισχυρά, μέσα στα στήθη του Ιερού Αυγουστίνου, όποιος θέλει ας διαβάσει το έξοχο βιβλίο του Εξομολογήσεις, που έχει μεταφραστεί εις όλες τις γλώσσες του κόσμου. Δεν υπάρχει ανώτερο βιβλίο ως προς την αβιογραφία του ανθρώπου από το βιβλίο Εξομολογήσεις του Ιερού Αυγουστίνου. Επάλευε λοιπόν με την κληρονομικότητα την οποία εκκληρονόμησε από τον πατέρα. Επάλευε ακόμα με ένα αισχρό περιβάλλον, διότι θέλουμε δεν θέλουμε είμαι τα παιδιά του περιβάλλοντος. Ποιον τρόπο το περιβάλλον το γεμάτο από καυσαέρια επιδρά ανθυγινώσεις των άνθρωπων. Κατά παρόμοιον τρόπο εκτός του περιβάλλοντος του φυσικού υπάρχει το ψυχικό περιβάλλον. Το δε ψυχικό περιβάλλον έχει τεράστια επίδραση επάνω στον άνθρωπο. Ουέ στην γενεά μας, η οποία γενεά δεν είναι πλέον γενεά των γονέων, των ιερών παραδόσεων, αλλά είναι γενεά της τηλεοράσεως, είναι γενεά του ραδιοφώνου, είναι γενεά της εξελίξεως, της άνευ του εξελίξεως. Επάλευε λοιπόν με την σύγχρονη κατάσταση, επάλευε με παλαιάς φιλίας και αγώνας. Ή το εύκολο λοιπόν να γίνει άγιος, δεν είναι το εύκολο, το ομολογεί και ο ίδιος. Και λέγει μόνο με τη βοήθεια του Θεού, την οποία ονομάζει Θεία Χάριν, κατορθώνει κανείς να σπάσει τα δεσμά και να πτερουγήσει προς τα άνω. Ο ιερός Αυγουστίνος, επαναλαμβάνω, είχε δίψα γνώσεως, ιεράς γνώσεως, δίψα γραφής. Ο ιερός Αυγουστίνος είχε δίψα αγιότητος. Ο ιερός Αυγουστίνος είχε μια άλλη επιθυμία ιερά. Ποια επιθυμία? Είχε επιθυμία σωτηρίας των ψυχών. Εκείνο που λέει η γραφή, επίστευσα διοελάγησα, αυτό που είχε μες την καρδιά του δεν το έκρυβε, αλλά αυτό που επίστευε ήθελε να βγει στην ψηλότερα σκοπιά του κόσμου, ήθελε να πάρει στα χέρια του σάλπιγγα να δεσταλπίσει τον κόσμο ολόκληρο, διότι επίστευε ότι πάνω όλων είναι ο Χριστός, ο οποίος είναι το α και το ω, το ύψος των αγαθών, το άκρον αγαθών, το εφετών των εφετών, όπως λέγει ο Πλάτων, η ακρόρια που δεν υπάρχει τίποτε, ό,τι ωραίων, ό,τι υψηλών, ό,τι άγιων υπάρχει επί της γης, είναι μια μικρογραφία του κάλους, του απείρου εκείνου κάλους, το οποίο συγκεντρώνει ο Χριστός. Ήθελε λοιπόν να κηρύξει τον Χριστό και δι' αυτό εκείνηται καθημερινώς και δι' αυτό έγραφε μέχρι τα μεσάνυχτα και δι' αυτό μετέβαινε από το μονιστόπον και δι' αυτό έγινε μέλος Ιεράς Συνόδου και δι' αυτό ηγονίστη 50 ολόκληρα χρόνια εγκαταλείψας 100 συγγράμματα, τα οποία καταλαμβάνουν μέγα μέρος της λατινικής πατρολογίας. Δίψα γνώσεως, δίψα αγιότητος, δίψα σωτηρίας ανθρώπων, αλλά είχε ακόμα και ένα μάλλον πόθον, μια δίψα, ποια δίψα, δίψα της αιωνίου ζωής, δίψα του παραδείσου, επίστευε ο ιερός Αυγουστίνος, ότι πέραν από τον υλικό κόσμο, πέραν από τον ήλιο, πέρα από τη σελήνη, πέρα από τα άστρα, πέρα από τα συστήματα των αστέρων και της γαλαξίας, υπάρχει, ναι υπάρχει.
σπίσμα των δαιμόνων, σπίσμα των αθέων, ναι υπάρχει. Ή να ομιλήσουμε την γλώσσα του Σέξπιρ, ναι υπάρχει. Όσο βέβαιον είναι ότι υπάρχει ήλιος, όσο βέβαιον ότι υπάρχει σελήνη, όσο βέβαιον ότι υπάρχουν αστέρες, τόσο βέβαιον είναι ότι πέρα του κόσμου υπάρχει ένας άλλος κόσμος. Αμαρτωλός κι εγώ, λέει κάπου Ιερός Αυγουστίνος, θα ήθελα να μην υπάρχει κόλασης. Αλλά όμως, όπως είναι βέβαιον ότι υπάρχει νίξ απέραντος και ασέλινος, ζώπος της αμαρτίας, έτσι υπάρχει η άλλη ζωή. Επίστευε στην άλλη ζωή. Επίστευε στα κάλλη της αιωνιότητος και έζη επί της γης ως άγγελος και αρχάγγελος. Ταύτα τα ολίγα αγαπητοί μου σήμερα είχα να είπω από τον Ανθώνα, τον πλουσιό τον Ανθώνα, ο οποίος είναι η ψυχή του Ιερού Αυγουστίνου. Κατόπι τούπου θα με επιτρέψετε αγαπητοί μου ευσεβές εκκλησίες μας, το οποίο είστε συλλεγμένων εκ πάσης γωνίας Μακεδονίας εδώ στην πόλη, θα επιτρέψετε να απευθύνω 4 ερωτήματα στην ψυχή σας. Πρώτο, θα σε ρωτώ, υπάρχει στον καθένα από εμάς δίψα γραφής? Αν υπάρχει ένα έθνος που διαβάζει ο λιγότερο την γραφή, είμαστε εμείς οι Έλληνες. Όγγλοι, Ρώσοι, μέσα στο Γιγράν, στη Ρωσία, υποκαθεστώτα άθεα και ολοκληρωτικά, διαβάζουν την γραφή από χέρι σε χέρι και εντρυφούν και ανοίγουν μέσα, όπως έψαλε το μεγαλείο των Ρώσων ο Ντοστογεύσκης. Μελετούν εμείς τίποτα. Δεν μελετούμε την γραφή. Μολονότι από όλες τις γλώσσες του κόσμου, όπως από όλες τις γυναίκες, ο Θεός εξέλεξε την Παναγία για να γίνει, για να γεννηθεί κατά σάρκα, από όλες τις γλώσσες. Αυτό είναι το μεγαλείο της φυλής μας. Διάλεξε την ελληνική γλώσσα για να γραφεί το Ευαγγέλιο. Κι όμως δεν έχουμε δίψα γραφής. Δίψα τηλεοράσεως. Δίψα ραδιοφώνου. Δίψα μικροστολημάτων. Δίψα παντός άλλου πράγματος. Χρονοβόρου. Διότι εφεύρε ο Σατανάς μέσα για τον οποίο τρώει των πολύτιμων χρόνων τα χρονοβόρα. Αλλά δίψα γραφής δεν υπάρχει. Δείξατε μου, δείξατε μου, δείξατε μου μια οικογένεια όπως είναι στην Αγγλία και στη Νέα Υόρκη και στο Σικάγο. Δείξατε μου μια οικογένεια η οποία κάθε βράδυ ένα τέταρτο ανοίγει την Αγία Γραφή να διαβάσει τα νεκτήματα εκείνα κεφάλαια. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει η δίψα. Ερωτώ λοιπόν και ρωτώ και κάτι άλλο. Μπορεί να μου δείξετε από την Αγία Γραφή ένα χωρίο το οποίο σας έκανε εντύπωση? Ένα χωρίο εγέννησε το Δάντη. Ένα χωρίο της γραφής εγέννησε τον Σέξπιρ. Ένα χωρίο της γραφής εγέννησε τον Δοστογεύση. Ω κόσμε, κόσμε. Μελέτησε την γραφή. Άνοιξε την γραφή. Μελετώντας τα βιβλία του κόσμου, άχυρο, χαλίκι, σαπρία και σκόλιξ. Διαβάζοντας την γραφή, είναι συλλογή αδαμάντων. Μαργαριτάρια και διαμάντια αν εκτιμεί το αξία. Το δεύτερο ερώτημα είναι, διψάτε την αγιότητα? Διψούμε την αγιότητα, προσπαθούμε να απαλλαγούμε από τα πάθη της κακίας μας? Κάνουμε ένα αγώνα για να βελτιώσουμε τον εαυτό μας? Είμαστε εχμάλωτοι του κόσμου τούτου, άλλος μεν του χρήματος, περί του οποίου μίλησε σήμερα η γραφή, άλλος δε της δόξης και της ματαιοδοξίας, άλλος δε άλλων πραγμάτων. Έχουμε τέτοιων ιερών πόθων και τι αυτά όνειρα μέσα στην ψυχή μας? Τρίτο ερώτημα, προσπαθούμε να μεταδώσουμε? Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Κάτω από τα άστρα. Άλλη ιδεολογία από την ιδεολογία του Χριστού. Αυτές οι ιδεολογίες παλεύουν σήμερα. Ιδεολογία του Μάρξ, ιδεολογία του Χριστού. Εγώ θα αποθάνω. Θα δει πολλά ειδή. Αλλά επιτέλους δεν θα νικήσει καμία άλλη ιδεολογία. Οσοδήποτε φανταραχτερή και να είναι. Οσοδήποτε μεγαλείο και περιέχει. Οσοδήποτε και αν υπόσχεται ότι θα λύσει τα οικονομικά προβλήματα, η ιδεολογία του Χριστού θα μείνει αιώνιος. Και όπως λέγει ο Δοστογεύση, ο Χριστέ, κι αν σε θάψουμε 1000 μέτρα κάτω από την γη, 1000 μέτρα, θα αναστηθείς και πάλι. Και ανάστηση θα είναι η σωτηρία του κόσμου. Λοιπόν, έχω εμείς επιθυμία να διαδώσουμε το Ευαγγέλιο. Ανοίγουμε το στόμα μας για να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο. Οι χιλιάστε σκορπιούνται σε όλη την Ελλάδα και δεν πάβουν να ομιλούν δια την αίρεσή τους. Οι οπαδοί άλλων αίρεσεων και καταστάσεων είναι σάλπιγγες. Και εσύ ο Χριστιανέ που πιστεύεις, κάνε τη γλώσσα σου σάλπιγγα. Κάνε τη γλώσσα σου κιθάρα να είναι μεγαλείος των Θεών. Τέταρτο ερώτημα. Ποθούμε την ονειότητα? Συνήντησα κάπου σε κάποιον ιατρείο μια Γερμανίδα, υπέροχον Γερμανίδα, η οποία προπολεμικός ήρθε εδώ στην Ελλάδα και εγκατεστάθη στην Άουσα.
και αγάπησε την Ελλάδα περισσότερο από την πατρίδα. Έχει πολλά χρόνια να πάει στην πατρίδα της. 30 χρόνια. Και την ρώτησα, ξέρετε τα ελληνικά θαυμάσια. Λέω, νοσταλγείς την Γερμανία, νοσταλγείς τους γονείς σου, νοσταλγείς τον πατέρα σου, τη μητέρα σου, τους τάφους. Ω, τώρα πλέον που είμαι στην ηλικία αυτήν, δεν νοσταλγώ πλέον τίποτε άλλο. Δεν νοσταλγώ Γερμανία. Νοσταλγώ την αιωνία πατρίδα. Νοσταλγώ την αιωνία πατρίδα, την οποία είναι νοστάλγη και ο Σοκράτης τα τελευταία στιγμάς. Τα αυτά, αγαπητοί μου, τα ερωτήματα θέλω να απευθύνεται σήμερα κατά την εορτή του Αγίου Γεωργού Αυγουστίνου. Κι αν μένει η σύνδεσή σας, απαντήσει ναι, θα είστε ευτυχείς. Εάν όμως η σύνδεσή σας απαντήσει όχι, τότε ας προσπαθήσουμε όλοι, μιμούμενοι των Γεωργών Αυγουστίνων, να αποκτήσουμε πτέρυγα της περιστεράς. Στροπονώστε και εις εμάς να αρμόζει το ψαλμικό. Τούτο που λέγει ο Θεός μου προς Θεό θρίζω, εδίψησεν η ψυχή μου, πως απλώς η σάρξ μου εν γερήμο και αβάτο και ανίδρο. Σταυρέ του Κυρίου βοήθη μας, σήμερον ευσεβές εκκλησίασμα, σήμερον εορτή και πανήγυρης μεγάλη, σήμερον ύψωση του Τιμίου Σταυρού, σήμερα η μέρα αυτή υπενθυμίζει τη Μεγάλη Εβδομάδα, τα σεπτά πάθη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Τα τροπάρια, το απολυτίκιο, οι ευχές, ο Απόστολος, το Ευαγγέλιο, η νηστεία που πρέπει σήμερα να τηρήσουμε ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί, όλα αυτά μας μεταφέρουν στον Γολγοθά, την ημέρα εκείνη την φρικτή, κατά την οποία ο Υιός του ανθρώπου, ο Υιός της Παρθένου, εσταυρώθηκε. Σταυρός λοιπόν σήμερα. Και πριν του Σταυρού πρέπει και εμείς να ομιλήσουμε, αγαπητοί μου χριστιανοί. Αλλά ποιος μπορεί να εμνήσει τον Σταυρό του Κυρίου πρεπόντος? Ομολογούμε την αδυναμία μας, σκόλικες, έρχοντες παρά τον βράχο του Γολγοθά, τολμήσουμε σήμερα να ψελίσουμε λίγες λέξεις για το μεγαλείο του Σταυρού. Σταυρός, η σημαία της χριστιανοσύνης που κυματίζει αιώνας. Σταυρός, το όπλο το ακαταμάχητο. Σταυρός, η ωραιότητα της Εκκλησίας. Σταυρός, το βήμα το εναέριον, ο άμβων, από τον οποίο νικούσαν τα μεγαλύτερα ρήματα της ανθρωπότητος. Σταυρός το άστρο της ημέρας, σταυρός ιερά κυβωτός του Νόε, σταυρός το ουράνιον τόξο, σταυρός ο ήλιος που φωτίζει και θερμαίνει τον κόσμο ολόκληρο. Σταυρέ του Κυρίου βοήθη μας. Ο σταυρός έκαμε, κάνει και θα κάνει θαύματα διαμέσου των αιώνων, εις πείσμα των δαιμόνων και των σκοτεινών δυνάμεων. Όχι μόνο θαύματα εις τους χρόνους της Καινής Διαθήκης, αλλά θαύματα και εις τους χρόνους της Παλαιάς Διαθήκης, από αρχαιοτάτων γενεών λάμπει ο Σταυρός. Κι όπως το πρωί, όταν βλέπουμε να ροδίζει η αυγή, λέμε ότι σε λίγο θα ανατέλει ο ήλιος που θερμαίνει και ζωγονεί την γη, έτσι και στον αρχαίο κόσμο, που ζούσε μέσα εις την ολατρία και στο σκότος και στην άβυσο. Υπήρχαν μερικά σημεία που έδειχναν ότι θα ανατέλει ο ήλιος ο Χριστός, θα ανατέλει ο Σταυρός του Κυρίου. Μερικά από αυτά τα σημεία που προανήγγυλαν ότι θα σταυρωθεί ο Χριστός, ότι θα υψωθεί επί του Σταυρού δια τη σωτηρία του κόσμου, μερικά τέτοια σημεία του παλαιού κόσμου της Παλαιάς Διαθήκης τα είπαμε. Το ένα ποιο είναι? Έγινε στη Ερυθρά θάλασσα. Όπως γνωρίζετε όλοι, οι Εβραίοι ήσαν σκλάβοι 400 χρόνια κάτω από την τυραννία του Φαραώ. Επιτέλους ελευθερώθησαν. Επικεφαλίστων ήταν ο Μωυσής ο Μέγας. Εξήτων από τον Ήλιο ποταμών, την χώρα του Ήλιου ποταμού, και προχώρησαν χιλιόμετρα και έφτασαν στην παραλία της Ερυθράς θαλάσσης. Και έπρεπε να περάσουν. Και έπρεπε να περάσουν συντομότερο, διότι οι Αιγύπτιοι μετανόησαν και τους κατεδίωκαν κατά πόδας
και ήθελαν πάλι να τους κάνουν σκλάβους. Προσκρυμνός πίσω ρέμα. Τι να έκαναν, πώς έγιναν, τη δύσκολα αυτή τη στιγμή έγινε το θαύμα. Ας μην πιστεύουν οι άπιστοι. Δικαίωμά τους είναι να μην πιστεύουν. Εμείς πιστεύουμε ότι όλα είναι δυνατά εις τον Θεό. Τι έγινε, έγινε το θαύμα. Ο Μωυσής πήρε ένα ραβδί, στάθηκε κοντά στην παραλία της Ερυθράς Θαλάσσης. Έκανε το σημείο του σταυρού, εσταύρωσε την Ερυθρά Θάλασσα και η θάλασσα. Η θάλασσα εσχίστη εις δύο. Ήνοιξε δίωδον, δρόμων πλατή, εφάνει ο πυθμήν της θαλάσσης. Και δεξιά και αριστερά τύχη, όχι απολύτως, όχι από πλήν τους, αλλά τύχη δάφινα, πελώρια, φοβρά τύχη. Και μέσα από την δίωδον αυτήν επέρασε όλος ο δαϊκός λαός, χωρίς να βρέξει τα πόδια του, να βραχούν τα πόδια του. Μετά όταν βγήκανε οι Ιουδαίοι από την δίωδον αυτήν της θαλάσσης, να και έρχονται με τα αρματά τους ο Φαραώς, τολμούν και προχωρούν και εισέρχονται στην στενή δίωδον της θαλάσσης. Αλλά από το άλλο μέρος, ο Μωυσής ύψωσε το όπλο του, ύψωσε τη ράβδο του, τη σημείο του σταυρού, εσταύρωσε εκ νέου την Ερυθρά θάλασσα. Η θάλασσα επανήλθε φυσική στη φυσική της κατάσταση, τα τείχη τα εδάτινα έπεσαν και οι Αιγύπτιοι ετάφησαν μέσα στην θάλασσα. Το ένα θαύμα είναι αυτό της Παλαιάς Διαθήκης που προανήγγειλε την δύναμη του σταυρού. Το άλλο θαύμα έγινε όταν με το λίγον ο Μωυσής επολέμη με τον Αμαλίκ, φοβερόν εχθρόν των Παλαιτών των Ιουδαίων, και νικά το στρατός των Ιουδαίων. Αλλά όταν ο Μωυσής στάθηκε στην κορυφή του όρους και ύπλωσε τα σύρας του, και όταν απλώσει ο άνθρωπος τα σύρας του, σταυρό κάνει. Μόλις απλώσετε δεξιά και αριστερά τα χέρια σας, σταυρός είναι. Και μόλις ύπλωσε τα σύρας του και σχηματίσει το σημείο του σταυρού, ο Αμαλίκ ενικείται κατά κράτος. Το τρίτο θαύμα είναι όταν βρέθησαν στην έρημο και δεν υπήρχαν σταλαγματιά νερό, ο Μωυσής με τη ράβδο του, σχήμα σταυρού, τύπο σταυρού, εχτύπησε τον βράχον και μέσα από τον βράχον βγήκε πηγή ρέουσα και δροσίζουσα και ποτίζουσα τους Ισραηλίτες. Το τέταρτο θαύμα είναι όταν προχωρούντας στην έρημο, μέσα από την έρημο βγήκαν φίδια υπτάμενα, φίδια φοβερά και απέσια, φίδια που τους δαγκώνανε και τους ιτριάζανε. Πάλι η ράβδος του Μωυσέως ύψωσε τον σταυρόν, το ξύλο και από το σταυρού των χάκυρων όφιν και εσώτησαν οι Εβραίοι. Τα αυτά πρώτου στα παλιά τα χρόνια, προχριστού, μετά έγινε το θαύμα. Ποιο θαύμα? Το μεγαλύτερο θαύμα. Από όλα τα θαύματα που συνέβησαν στον κόσμο, το μεγαλύτερο θαύμα ποιο είναι, αγαπητοί μου? Εσταυρώθη ο Χριστός επάνω στον Γολγοθά, μεταξύ ανώμων και κακούργων ανθρώπων. Εσταυρώθη, ποιο είναι το θαύμα του? Το ότι εστίστη η γη, το ότι εκλονίσαν τα θεμέλια της γης, το ότι ήνοιξαν οι τάφοι και βγήκανε οι νεκροί και περιπάτωνοι στην πόλη των Ιερουσαλήμων, το ότι εσκοτίστη ο ήλιος από ώρας έκτης έως ώρας ενάτης και σκότος είναι πάνω εις την Άβυσσο, το ότι διαράγει το παραπέτασμα των Ιερουσαλήμων, του ναού του Σολομώντος, όχι αυτά, μικρά είναι. Το μεγάλο θαύμα ποιο είναι? Ποιο μεγάλο θαύμα? Ότι την ώρα που ο Χριστός εσταυρώνεται επάνω στον κόσμο, ο Σατανάς ενικείται κατά κράτος. Το μεγάλο θαύμα είναι ότι το αίμα του Χριστού έγινε Ιορδάνης ποταμός, θάλασσα, απέραντος, μέσα στην οποία πλύνονται τα εκατομμύρια των αμαρτωλών ανθρώπων. Ένα σταγονίδιο, ένα ηλεκτρόνιο. Ένα ηλεκτρόνιο από το αίμα του Θεανθρώπου είναι ικανό να εκπλύνει τις αμαρτίες του κόσμου. Το αίμα το μόλοπι αυτού η άθιμη, λέγει ο Ισαΐας. Το αίμα Ιησού Χριστού καθαρίζει από πάσα αμαρτία. Το θαύμα αυτό το μέγα. Και έκτοτε, όσοι πιστεύουν ειλικρινά στον Εσταυρωμένο, όσοι ακολουθούν τα διδάγματά του, αυτοί είναι νικητέ και θριαμβευτέ. Αυτοί προχωρούν μέσω εμποδίων πολλών και νικούν και θριαμβεύουν. Διότι ο Σταυρός είναι όπλος ακαταμάχητος. Θέλετε να φέρουμε θαύματα τα οποία συνέβησαν μετά τη σταύρωση του Χριστού μας? Ένα, δύο, τρία και τελειώνω. Το ένα ποιο είναι? Συνέβη το 313. Πού συνέβη? Στην Μαλβία Γέφυρα. Έξω από την Ρώμη υπάρχει η Μαλβία Γέφυρα. Εκεί συνεκρούσαν δύο στρατοί. Ο ένας στρατός των ιδωλατρών και ένας στρατός των χριστιανών. Των χριστιανών στρατός ήταν το Μεγάλο Κωνσταντίνο. Είδε επάνω στον ουρανό μαρτυρή ιστορία τη Μεσημβρία, είδε τον Σταυρό να λάμπει υπέρ των ίδιων.
και γύρω από τον Σταυρόν να υπάρχει επιγραφή εν τούτο Νίκα. Και από την ώρα εκείνη ο Κωνσταντίνος καθίδεσε τα σημαία των ειδωλατρών και ύψωσε το τίμιο, ως λάβαρον είχε πλέον το τίμιο Σταυρόν, και ως αετός όρμησε και κατέλαβε την Ρώμη και κήρυξε τον χριστιανισμό επίσημον θρησκεία του κράτους και μετέφερε την έδρα του εις την Κωνσταντινούπολη, την νέα πόλη, και η πόλη σε εκείνη το Βυζάντιον είναι φάρος που επί χίλια χρόνια εφώτιζε Ανατολή και Δύση. Θέτε δεύτερον θαύμα. Το έκανε η μητέρα του η Αγία Ελένη. Ευγνωμονούσα η μήτρη του Μεγάλου Κωνσταντίνου για τον θρίαμβο του Υιού της, μετέβη εις τους Αγίους Τόπους για να έβρει τον Τίμιο Σταυρόν. Και εκεί ο Τίμιο Σταυρός οι Εβραίοι τον ρίξαν μέσα στα κόπρια βαθιά μέσα εις την γη, και το αθέατος και ακάλυπτος. Εκεί επάνω στον βωμό εκείνων, στον κολόφων εκείνων, έχτισαν ναών της Αφροδίτης, της Εσχράς Αφροδίτης, και τρούν όργια. Έσκαψε, 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 επιτέλους σε βάθος μεγάλο ευρύκε τον Τίμιο Σταυρόν. Και μαζί με τον Τίμιο Σταυρόν ευρύκε τους σταυρούς των ληστών, των δύο ληστών. Ποιος εξ αυτών θα ήταν ο Σταυρός του Κυρίου, εδοκίμασε. Εδοκίμασαν τον πρώτον επάνω στον νεκρόν τίποτε. Εδοκίμασαν τον δεύτερον επάνω στον νεκρόν τρίτον. Εδοκίμασαν τον τρίτον ο του θαύματος. Ανέστη νεκρός. Το άλλο θαύμα, θέτε νεότερο θαύμα του Σταυρού, είναι το θαύμα του Αγίου Κοσμά. Κανείς Άγιος δεν ηγάπησε τον Τίμιο Σταυρόν όπως τον ηγάπησε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωρός που εορτάσαμε στις 24 Αυγούστου. Ο Άγιος Κοσμάς όπου πήγαινε έστεινε πελώριο Σταυρόν, και κάτω από τον Σταυρόν του Κυρίου εκείνη τα μεγαλεία του. Κάτω έξω στην Θεσσαλική, στο Θεσσαλικό κάμπο, εκεί στο Μουζάκι κοντά, έστησε Σταυρόν. Έφυγε. Μετά πέρασε ένας αγάς Τούρκος, δελειρός και απέσιος. Παρατικός οπαδός του Κουρανίου, όπως είναι δυστυχώς μέχρι σήμερα οι Τούρκοι. Και πήρε τσεκούρι και γκρέμισε τον Σταυρόν του Κοσναγίου Κοσμά και τον έκανε σανίδια. Και τα σανίδια αυτά τα έκανε σανίδια του κρεβατιού του. Το κρεβάτι, και πάνω στο κρεβάτι που το έκανε κρεβάτι των Σταυρών του Κυρίου, η θέλησα να κοιμηθεί. Κοιμήθηκε, μόλις ξάπλωσε ο αγάς, εσύστη ολόκληρος ο οίκος του αγά. Και έπεσε χάμω, και φώναζε και ζήτη την βοήθεια του Σταυρού. Και την επόμενη ημέρα τρέμων πλέον και αναστανάζων και μετανοών, επήρε στους ώμους των τα ξύλα, τα συνήρμοσε τα ξύλα, έκανε το σημείο του Σταυρού και μετέφερε πάλι στον τόπο. Και κάθε μέρα άναβε καντήλι στον Τίμιο Σταυρόν. Θέτε νεότερο θαύμα. Της ημέρας μας έχει, τον αιώνα μας έγινε. Ο Ελλάς, ο Ελλάς, διαφέρει από όλα τα κράτη. Διότι τα άλλα κράτη έχουν άλλα σύμβολα. Σφυροδρέπανα, λιοντάρια, αετούς και ήδη άλλο πράγμα. Αλλά Ελλάς, η αγαπητή μας πατρίς, έχει τον Τίμιο Σταυρόν. Το θαύμα των νεότερων πότε έγινε, το 1912, όταν η μικρά Ελλάς επολέμη των Κολοσσών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τότε η Ελλάς καράβια δεν είχε, ένα καράβι μόνο είχε, αξιόμαχον, είχε μόνο τον Αβέρο. Να πολεμήσει με πολλήν δύναμη των Τούρκων που είχαν υπεροπλία εις την θάλασσα. Αλλά επάνω στην γέφυρα του Αβέρο εστάθηκε ο Κουντουριώτης. Είχε τίμιον ξύλων, τίμιον ξύλων. Το άπλωσε πάνω στην γέφυρα του Αβέρο και λέει μπρος παιδιά, θα νικήσουμε, ο Σταυρός θα νικήσει. Και ένα καράβι αυτό κατόρθωσε να μαντρώσει μέσα στον Ελίσποντο ολόκληρο των στόλων των Τούρκων. Θαύματα ο Σταυρός. Θαύματα στην Παλαιά Διαθήκη, θαύματα στην Νέα Διαθήκη, θαύματα στην Σημερινή Περιοχή. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν και εχθροί του Σταυρού. Ποιοι είναι εχθροί του Σταυρού, που μισούν των Σταυρών? Εχθροί του Σταυρού είναι πρώτα πρώτα οι χιλιάστε, οι οποίοι μισούν τα σειρά εικόνα και των Σταυρών του Κυρίου. Και το μισούν θανασίμως, εάν πάει κανείς και χαράξει τη νύχτα Σταυρών στο σπίτι χιλιαστού, το πρωί ο χιλιαστής θα προσπαθήσει να ξύσει τον Σταυρόν. Εάν δεν μπορέσει να τον ξύσει τον Σταυρόν, θα βάλει φωτιά να κάψει την πόρτα του. Όπως συνέβη στη Θεσσαλονίκη κάτω, που εξύπτησε το πρωί ο χιλιαστής και είδε τον Τίμιο Σταυρόν. Και επειδή δεν μπορούσε να τον ξύσει, να τον απαλείψει, έβαλε φωτιά και τον έκαψε. Μίσος θανάσιμων εναντίον του Σταυρού, όπως οι Εβραίοι, διότι αυτοί, διότι η εβραϊκή προπαγάνδα και παραφιάς είναι η αίρεση των χιλιαστών. Εχθροί του Σταυρού, πώς να είπαμε, είναι εκείνοι που ανοίγουν το στόμα του στο βροβερό και βλαστιμούν τον Τίμιο Σταυρό. Δεν θα έπρεπε στην Ελλάδα ούτε ένας να υπάρχει να βλαστιμεί τον Τίμιο Σταυρό, ο οποίος είναι το όπλο των ακαταμάχητων και το εθνικό μας σύμβολο. Εχθροί του Σταυρού όμως είμαστε και εμείς, αγαπητοί μου. Πώς?
Ερχόμεθα εδώ, προσκυνούμε τον Σταυρό του Κυρίου, κλαίμε και αναστανάζομαι τη Μεγάλη Παρασκευή και σήμερα και νηστεύουμε την Αγία Ταύτινη ημέρα. Αντιστοιχώς τα έργα μας δεν είναι άξια του Σταυρού. Τι σημαίνει Σταυρός? Σταυρός ίσον, πάρε τη μολία και γράψε στον πίνακα, τον αιώνιον πίνακα της ανθρωπότητος. Σταυρός ίσον η αλήθεια, Σταυρός ίσον η δικαιοσύνη, Σταυρός ίσον η ταπείνωση, Σταυρός ίσον η συγχώρηση, Σταυρός ίσον η ελευθερία των λαών, Σταυρός ίσον ό,τι ωραίο και υψηλό υπάρχει. Δεν υπάρχει κάτω από τα άστρα άλλο σύμβολο τον οποίο συμβολίζει τα σιδέα, τα σατανά του σιδέα όπω ο Σταυρό του Κύρου. Σταυρό ίσον αγάπη. Αγάπη μέχρι έθνων, αγαπάτε Αγίου, αγαπάτε εχθρού Σιμών. Έχουμε τα αρετά αυτά, τότε αξίω λατρεύουμε τον Σταυρό. Δεν τα έχουμε, τότε είμαστε εχθροί και εμεί του Σταυρού, όχι αμέσω αλλά εμέσω. Ταύτα αγαπητοί μου, τα ολίγα είχαν να πω στην αγάπη σα σήμερα την Άγινη ημέρα. Σταυρό λοιπόν, Σταυρό παντού. Σταυρός στα στήθη των Ιππίων μας, Σταυρός στα στήθη των Παρθένων μας, Σταυρός στα σχολεία μας, Σταυρός στην αγορά μας, Σταυρός στα δικαστήριά μας, Σταυρός στα στρατόπεδά μας και στα σπηλάκια των συνόρων μας, Σταυρός και έτσι, Σταυρός στο σπίτι μας, Σταυρός το πρωί, μόλις ξυπνάς Σταυρών, Σταυρός στο φαγητό μας, το μεσημέρι όταν καθήμεθα να φάγουμε το λιτό μας φαγητό. Σταυρός το βράδυ, Σταυρός τα μεσάνυχτα. Πέφτω κάνω το Σταυρό μου κι άγγελος είναι στο πλευρό μου. Έλεγα η προγονή μας η αγράμματη. Σταυρός παντού. Προπαντός, Σταυρός μέσα στην καρδιά μας. Όπως ο Απόστολο Παύλος μες στην καρδιά του για τον Σταυρό, έτσι και εμείς μες στην καρδιά μας έχουμε τον Σταυρό του Κυρίου. Και όταν πλησιάσει η τελευταία ημέρα του βίου μας, όπου θα πλησιάσει διόλο μας, που είναι μικρά συντέλεια του αιώνος, όταν πλησιάσει η τελευταία ημέρα του βίου, τότε κι εμείς ο σελιστής να είπε: μύθιτι μου, κυρία τη βασιλεία σου, και να σκεπάνω στο μνήμα μας να σταθεί ένας ξύλινος σταυρός, ο οποίος θα λέει ότι με θα γνήσει ο παδί του εσταυρωμένου, ον πέδε σελήνων, ημνείται και περιψούται εις πάντως σε ώρα. Σταυρός ο θύραξ φασίς της οικουμένης, Σταυρός η ωραιότης της εκκλησίας, Σταυρός βασιλέων το κρατέωμα, Σταυρός πιστών το στήριγμα, Σταυρός αγγελών η δόξα, Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Υψούντες εν ασμασί Χριστόν τον Κύριο.